χρειάστηκε μια αναπαλαίωση μετά από 25 χρόνια, διότι τα πύρεξε υγρασία, έχει φωσκούσαν οι τείχοι. Ήδη έχω ξεκινήσει από τις αρχές του καλοκαιριού και σε 15 μέρες ολοκληρώνονται. Είναι ένα σύνολο από 12 θεματικές ενότητες που αφορά την παλιά πόλη που χάθηκε. Είναι ένα στοιχείο, ένα θέμα που το γνωρίζετε πολύ καλά και το αγαπάτε πολύ. Σίγουρα χρόνια έχω αρχείο από σπίτια και γειτονιές των Σαρών. Εδώ δείχνει, εκτός από τα κτίρια, προσθέτω και ανθρώπους και παλιά επαγγέλματα και γίνεται μια καλύτερη δουλειά, δηλαδή πιο προσεκτική. Πιστεύω να αξιοποιηθεί και να μπει κάποιο βερνίκι, κάποιο στέγαστρο. Βέβαια είναι μια προσφορά αυτό από τη ΔΕΗ, γιατί προσθέτει στην αισθητική αναβάθμιση της περιοχής, είναι κεντρικός δρόμος και έχει μεγάλη κίνηση. Κάτι το οποίο το σεβάστηκαν και το αγάπησαν βέβαια και όλοι οι Σαραίοι και οι επισκέπτες. Ναι, ναι, και οι ξένοι, γιατί σταματάνε και το φωτογραφίζουν. Θα θέλατε, θα επιθυμούσατε ή έχετε κάνει, σας έχουν γίνει κάποιες προτάσεις να γίνουν αντίστοιχες δουλειές και σε άλλα σημεία της πόλης? Έχω προτείνει ήδη στο Δήμαρχο Σαρών, όταν αναλάβει θα κάνουμε μια συνάντηση για να κάνω κάποιες προτάσεις. Κυρίως σε δημόσια κτίρια, σχολεία. Έτσι με αναφορές πάλι στην παλιά πόλη? Ναι, με τα δικά μου θέματα. Αλλά πιστεύω να υπάρχουν και άλλοι καλλιτέχνες που να προσφέρουν τα δικά τους θέματα.